Το σκοτεινό σύμπαν της Σάρα Κέιν, στο οποίο κυριαρχεί η ακραία βία, αλλά και η απελπισμένη δίψα των ανθρώπων για αγάπη και αθωότητα, ζωντανεύει στη σκηνή του θέατρου Πορεία, σαν μια κραυγή οδύνης για την ανθρώπινη μοίρα και την κρίση του πολιτισμού μας. Το Blasted Ερήπια, το πρώτο από τα 5 έργα που έγραψε η Σάρα Κέιν στη σύντομη ζωή της, στην οποία έβαλε τέλος η ίδια στα 28 της χρόνια, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλου, με πρωταγωνιστές τον Ακύλα Καραζήση και τη Λένα Παπαλιγούρα. Η Κέιν πίστευε ότι η βία μέσα στο σπίτι, η ενδοοικογενειακή βία, είναι ο σπόρος για να φυτρώσουν οι πανταχώθεν πόλεμοι. Είναι ένα άγριο παραμύθι, το οποίο όμως οδηγεί στην, ναι, ας πούμε, στο να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του ή να ξανασκεφτεί το περιβάλλον του. Η παράσταση βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων και σχολείων πριν την πρεμιέρα, εξαιτίας της πρωτότυπης αφίσας της, βασισμένης σε μια ιδέα του Δημήτρη Τάρλου, βάσει της οποίας η Λένα Παπαλιγούρα εικονίζεται σε φόντο αναγεννηστιακό να κρατά στην αγκαλιά της ένα πιθηκάκι που θυλάζει. Η αφίσα συμπίπτει με το περιεχόμενο του έργου, λέει η ίδια. Ακριβώς αυτό παραπέμπει. Στα δύο αυτά ένστικτα, ας πούμε, που συνυπάρχουν μέσα μας. Η βία που εκτρέφεται με έναν τρόπο και ταυτόχρονα η ανάγκη για μια ελπίδα. Ο στόχος είναι να δείξω την κτηνώδη πλευρά σε συνδυασμό με την θεϊκή πλευρά ή με την πλευρά, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου που ζητά τη θέωση. Όσο αφορά το γυμνό στην παράσταση, η Λένα Παπαλιγούρα δηλώνει πως είναι ελάχιστο και απαραίτητο. Η παράσταση έχει ελάχιστο γυμνό, αλλά αυτό νομίζω, αν κανείς δει την παράσταση, είναι το τελευταίο που τον αφορά. Δηλαδή, είναι τόσα άλλα οδυνηρά και ουσιαστικά θέματα που θίγονται. Δεν πιστεύω στους ποτομούς! Θα μάθεις! Όχι, δεν